έρχεται ο Ράγιος, ευκαιρία για την ανόρθωτο σουτ. Ο Μοζίνια ρωτάει να υπάρχει για την αμαζεύση. Ο τροματοφύλακα Σάιλ εδώ, σπουδαίο σουτ με φάλτσο. Βλέπετε, βρήκε ελάχιστα ο Μοζίνια. Λίγα τον Πράνιτς, προεπόθεση τώρα για την ανόρθωση. Σέντρα χαμηλά ο Μοζίνια που φεύγει πάρα ξαναμαζεύει. Το δεύτερο μισό με το σουτ του Πράνιτς, με δεύτερη προσπάθεια τον Ζωάο Βίκτορ. Έσκαψε μια παλιά εκεί που ο Μητρέ αφήνει για τον Βοζίνια. Πρώτος κοντά ο Αβραάμ Αμπτουλάγεφ. Τώρα το σουτ κόντρα φεύγει πάνω από τα χέρια του Βοζίνια. Δεύτερη προσπάθεια με κίνηση. Από πλάγια θέση βρήκε μπάλα πάνω και στον Αβραάμ. Και με δεύτερη προσπάθεια ο Πράνιτς. Έσκαψε μια παλιά σέντρα και παλιά ο Βοζίνια από τον Πράνιτς. Και έρχεται ο Ράγιος. Βλέπετε πώς πάει η μπάλα. Πιέζει με τον Τούριζα κρατάει και η μπάλα να πηγαίνει σε κόρνερ. Είναι τον Μητρέα να μαρκάρει, δεν υπάρχει κανένα να το μεμπτώσει. Έγινε η παλιά απέναντι, ο Μποζίνια αυτή τη φορά θα βγει. Μακαρίζει και παίζει αμέσως, προσπαθώντας να βγάλει στην αντεπίθεση στην ΑΕΛ. Μοντέιρο, παλιά απέναντι, βγαίνει ο Μποζίνια. Καθαρίζει, έχεις να ολοκληρώσεις, να πεις κάτι άλλο. Μπαουμαν. Δέκαρε το σούτ από μακριά, ο Μποζίνια στη σωστή θέση, δεν δυσκολεύτηκε. Εδώ πάει να γίνει λάθος. Ο Τεϊσέιρα προλαβαίνει ωστόσο τον Εμεγκάρα, γυρίζει στο... Εδώ είναι η προηγούμενη φάση με τον Μοζίνια. Έκανε μια πολύ καλή πάσα. Έγινε το λάθος ο Τσούμπερ και ευκαιρία ο Μοζίνια. Πρόλαβε τελευταία στιγμή την μπάλα. Η φάση, γύρισμα προς τα πίσω, βγαίνει ο Μοζίνια τελευταία στιγμή, παίζει την μπάλα. Και στη συνέχεια... Η σέντρα απέναντι ο Εμεγκάρα, την κεφαλιά, στο δοκάρι, δεν ξέρω να σκούπισε και ο Μοζίνια. Αν και ο Μοζίνια έβαλε το χεράκι του, παραχτυπά σίγουρα. Ναι, Παλιά απέναντι για τον Ντάρμπισαϊρ βγήκε ο Μοζίνια. Στην δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος σήμερα. Αβραάμ θα σημαδεύσει τον Σόλομον. Αμέσως το σούτ απέκρουσε ο Μοζίνια. Πρώτο Σόλομον με το αριστερό το σούτ. Βγήκε ο Μοζίνια με γροθιές από μάκρυα την μπάλα. Ο καρτιόν στον Μοζίνια, κάπως επικίνδυνα. Δεν προλάβει ο Ζαρσίνιο. Τσαέλ. Η σέντρα στην περιοχή βγαίνει ο Βοζίνια και καθαρίζει. Θα κάνει την σέντρα στην περιοχή. Ο Βίλερ χτύπησε την μπάλα. Εδώ ξανά η σέντρα από τον Κανού. Ταρσίγιο που πρόλαβε να στείλει την μπάλα απέναντι. Βγήκε ο Βοζίνια. Βοζίνια πέφτει. Από τη στιγμή στο δεύτερο δοκάρι, ο Μοζίνια βγαίνει και με σταθερότητα γίνεται κάτω από την μπάλα. Δεν μπορεί, ο Ασαμόα βγάζει στην αντεπίθεση στην δόξα. Παλιά του ήταν δυνατή, ο Μοζίνια δεν έχει κανένα πρόβλημα, παίζοντας γρήγορα με τον Βίλερ. Εκεί στο Βίλερ θα βρει τον Ασαμόα. Για προς το μέρος του Σαντίκ, ο Μεσέιρα αφήνει τον Μοζίνια. Πολύ μακριά από την ευθεία του, με αντίδραση από τον Μοζίνια. 22ο. Περνάει μπάλα. Ο Ρεδόντο. Ακριβώς είναι 3-4-3. Για να δούμε τώρα τον Μοζίνια. Είναι 3-4-3. 10 λεπτά αργότερα σημείωσε και το δεύτερο. Έφερε ο Ράντου. Βρήκε τον Αλέξε. Πάσα για τον Μαρακουδάκη. Είναι πολύ καλή ευκαιρία για τον Άρη. Πέρασε ο Ελαδίτης ο Μοζίνια με τα κροδάχτυλα. Τέλεσε ο Φράγκος. Βγήκε από την εστία του τερματοφύλακα της ΑΕΛ με δεύτερη προσπάθεια γίνει κάτω από τη μπάλα. Και αμέσως ο Ράντου έχει ευκαιρία. Έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Μοζίνια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Με τον Ράντου, δείτε είναι εντελώς μόνος μέσα στην περιοχή. Κίνηση από τον Μαραγκουδάκη. Ευκαιρία ο Φράγκος. Κανένα πρόβλημα για τον Μοζίνια. Ο Ράντου. Τώρα έχουμε offside. Ο Ντροπάροφ ήταν σε αντικανονική θέση. Τον Ντελατόρε το σουτ. Ο Βοζίνια θα απογειωθεί και θα μπλοκλά. Στα δύο άκρα, όπως είδαμε και νωρίτερα, ανέβουν να πιέσουν. Ο Γουίλερ τώρα θα γυρίσει. Το απόλυτο στην έδρα του έχει πάρει 34 βαθμούς από το συνολικό. Άρη τον Κυριάκου μπροστά του. Αλωνεύτη στη σέντρα. Ο Βοζίνια. Ντόσα Τζούνιο. Σίγουρα στον Βοζίνια. Αλωνεύτη, το Σατζούνιο, το σούτ από το Σαλάι. Μπλόκαρε ο Κλίνη, κατέληξε στο Σαλάι το σούτ. Σε Βεντσούνια η σέντρα, η κεφαλιά, η κόντρα. Η μπάλα στα χέρια του Μοζίνια. Η κεφαλιά. Μοζίνια. Με εκεί
Της άφησε να περάσει μπάλα. Έγινε λάθος. Ο Σασί προλαβαίνει ο Ινσούε. Σασί με κάτω της μπάλας. Στα χέρια του Βοζίνια στο 17ο λεπτό, αυτή η πρώτη μετελέξη από το ο Τιάγκο Φερέιρα. Μια πέραση πάσα του Βέντο Καρλάο. Το σούτ από τον Ρότσα Οπτικό θα γραπώσει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Κλείσει ουσιαστικά η ΑΕΛ να δούμε προσπάθεια. Για τον Πόλιανε, έπεσε στα πόδια του και παραχώρησε το κόρνερ ο Βοζίνια. 27ο λεπτό, δεύτερο κόρνερ για τη Νέα Σαλαμίνη. Πάσα από τον Βέντο Καρλάο. Πάσα από τον Δεν κατάφερε όμως να φτάσει στην προσπάθεια περιστρέφει του στο ίδιο γήπεδο με ταυτόσιμο πλέον αποτέλεσμα. Όπως είπε της περασμένης Δευτέρας, σχολείται το προσωπικό του. Τελείωσε το κόρνερ, Βοζίνια. Εδώ ξανά όπως βλέπετε, σύγκριση του Καρό, Μπέτορ. Οι παίκτες της ΑΕΛ, Μιλέγκο όμως, εδώ μπροστά από όλα να ξεδιπλώνεται. Ο Γιάκολης γυρίζει, θα μαζέψει τελικά ο Βοζίνια. Ο Γιάκολης γύρισε εκεί. Ο Κυριάκου λίγο έλειψε να μπάλα Μάισον Άλαν. Κάνει νέο γέμισμα, πολύ βαθιά όμως. Θα γυρίσει, θα πέσει στην περιοχή ο Ζελάγια, ο Λα Φραντς. Ο Μαρτίνες, προωθημένη μπαλιά του Γιάκολης. Άλλαξε με τον Ζελάγια, η σέντρα και πάλι βαθιά τον Πέντρο, μαζεύει ο Βοζίνια. Πέρασε η μπάλα για τον Σακέτη. Ζητάει μπαλιά, θα βγει ο Βοζίνια και πάλι. Και σε αυτή τη φάση αυτό που ανέφερε και νωρίτερα να βλέπω πόσο είναι στο κόρνερ. Ο δεύτερο δοκάρι, ο Βοζίνια θα πάρει και το θετικό φάουλ. Η σέντρα του Ζάντερ βαθιά για τον Βοζίνια. Και όταν η σειρά πρώτος φτάνει στην μπάλα, Βοζίνια. Αριστηριάκου, Εκανία και αυτός να απομακρύνει, κρατάει παραδελικά. Είπαμε, γενικά έτσι κινήσεις από τραυματοφύλακα εντός περιοχής έχουν ένα ρίσκο. Εδώ πάντως ο Βοζίνια θα διώξει πίσω. Έχουμε replay που δείχνει κάτι καλύτερο, ευχαριστώ να το δούμε. Αλλά από έβγαλε νωρίτερα την σέντρα προς τον Χάρη Κυριάκου να ξαναπαίρνει έκρινε η μπάλα. Και τρέξιμο χωρίς μπάλα, κάτι που δεν είχε ανούδοση στο πρώτο. Θα δούμε εδώ τη σέντρα με τον Βοζίνια. Βοζίνια. Να ανέβει λίγο πιο ψηλά για να πιέσει εδώ μια κάθετη. Πέρασε ωραία το γύρισμα με τον Άρεστα, με τον Βοτρούνα. Εδώ είναι πέστο Βοζίνια. Ο Ράγιος προσπάθησε. Ζωά Βίκτορ, η ανώτηση επιθυμένη. Ο Στρούνα, η κόντρα μαζεύει ο Βοζίνια. Το σούτ του Στρούνα. Απόψε λοιπόν, ζήτα δίνει ο Πορτζεφτά, ηλιά και τέταρτο τώρα για μπάλα. Όλος ο απόϊχος, κοίτα πού λίγος ο απόϊχος, αυτή της αγωνιστικής. Μια παλιά του Μακρούλη και ο Βοζίνια και ο οποίος εδώ πέρασε καταπληκτική παζά για το Φαπρίτσιο. Δίνει στον Ενέσκου, του επιστρέφει, έτοιμος για το σουτ, θα το κάνει, ο Βοζίνια θα αποκρούσει. Να λοιπόν η πρώτη ευκαιρία. Η πάσα προς το μέρος του Αρέστη, βγήκε ο Βοζίνια. Ο Βοζίνια. Η πάσα στον Ηλία, αυτός τον Παπαγεωργίου, έγινε το σούτ, ομαδική προσπάθεια από τους παίκτες του εθνικού. Ο Παπαγεωργίου, τελικός αποδέχτης της μπάλας, δεν μπορεί να νικήσει τον Βοζίνια. Και
περνάει παρά και ο Μαύρου φεύγει στην πλάτη της άμυνας και έχει ευκαιρία. Θα κάνει το σούτ από Κρούιν και στη συνέχεια τον Μαύρου να φεύγει στην πλάτη των αμυντικών του Εθνικού. Και πιεζόμενος να κάνει το στις καθυστέρησης, τελευταία φάση στο παιχνίδι. Η Δία θα κάνει το πλασέ, τον σταματά ο Βοζίνια. Τι πάσα στον Μακρίτσα, ευκαιρία για τον Αφόρονα, αμέσως το σουλί φεύγει από κανονική θέση. Ο Μακρίτσα ψάχνει να βρει κάποιο στήριγμα. Το 1-2 με τον Μακρίτσα μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ. Το γύρισμα του Γιάκο Ελίνης ακόμα και φέρνει. Και το θυμάζει πάνω στον Βοζίνια. Δυνατό το σούτμεν, αλλά κάνει κίνηση στο κενό χώρο και γυρίζει αμέσως, αλλά η μπάλα πάει. Τέλεσε ο Πέδρο, βγήκε ο Βοζίνια, έδιωξε με βροχές. Έμπος Χριστός της Ευχρονιά του. Σέντρα τον Βασιλείου, κερδίζει ο Βοζίνια. Σέντρα στην περιοχή του Βοζίνια που βγαίνει και αποκρούει σταθερά. Και αμέσως ψάχνει τον γρήγορο κεντρικό επιθετικό. Ο Βοζίνια μακριά. Ο Τόρες που είναι στην περιοχή της ΑΕΛ. Θα κάνει το σουτ με το αριστερό από κρούει ο Βοζίνια. Πώς κατέληξε η μπάλα στον Σάλαϊ. Έκανε την τρίπλα εκεί. Λάγο η σέντρα στην περιοχή. Βγαίνει ο Βοζίνια και καθαρίζει την φάση. Να, με το ποτέ από την πάσα του Ετσού. Έκανε το σουτ από ποτέ. Με την πρώτη ευκαιρία θα Βοζίνια και πάλι. Ακούσε ο Σίλβα. Τελαφόρε από την πάσα του Ετσού. Γύρισμα στην περιοχή. Τελαφόρε στην παλιά. Ο Βοζίνια με δεύτερη προσπάθεια. Από τον Σόουζα για τον Ντελαφόρε, έσκασε η μπάλα μπροστά από τον Βοζίνια. Δεν ευκαιριάστηκε και με δεύτερο θα προβληθεί στη σέντρα στην περιοχή για τον Ποτέ. Έσκασε η μπάλα και κατέληξε τον Βοζίνια.